Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αδερφοί μου, η Ελλάδα μας, το έθνος το Άγιο, το ευλογημένο από τον Θεό, έχει τον Τίμιο Σταυρό, φύλακα και βοηθό. Από μικράς ηλικίας έως βαθαίως γύρατος, ό,τι και αν δοκιμάσουμε, πάντοτε ποιούμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Οποιανδήποτε εργασία και αν έχουμε, ό,τι και αν ξεκινήσουμε, πάντοτε ποιούμε το σημείο του Σταυρού. Πλην όμως, αδερφοί μου, είναι λυπηρόν ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει να τυπώσει ευσεβώς το σημείο του Σταυρού επάνω του. Δι' αυτών των λόγων θα μιλήσουμε και θα παρακαλέσουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πως τυπώνουμε τον Τίμιο Σταυρό. Το πρώτο το οποίο έχουμε είναι να σχηματίσουμε την Αγία Τριάδα. Τα τρία χέρια, τα τρία δάχτυλα, αυτό είναι το πρώτο σημείο και δεν θα είναι εκτός τα τρία δάχτυλα ο Τίμιος Σταυρός. Το δεύτερο είναι ότι τα δύο δάχτυλα πρέπει να είναι κλειστά. Τα τρία συμβολίζουν την Ανάσταση του Κυρίου και τα δύο την ταφή του Κυρίου. Αυτά τα τρία δάχτυλα και τα δύο τα οποία είναι ο τάφος και η Ανάσταση του Κυρίου μας, φέρουμε στο μέτωπο. Μετά από το μέτωπο ερχόμεθα στα σπλάχνα. Μετά από τα σπλάχνα ερχόμεθα στο τρίτο σημείο και μετά στο τέταρτο. Το τρίτο σημείο είναι η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξας δεν ισχύει. Η δεξιά σου, Κύριε, έθραψε εχθρούς. Και το τέλος του Τίμιου Σταυρού είναι ότι εχείρες σου επίησαμε και επλασάνε, συνέτησόν με και μαθήσαμε τα σεντολά σου. Αδερφοί μου, από μικράς ηλικίας πρέπει οι γονείς να προσπαθούν να οδηγούν τα παιδάκια τους που τους εχάρισαν ο Θεός με τον Τίμιο Σταυρό. Και αν δεν μπορούν τα παιδάκια, θα παίρνει η μητέρα το χεράκι του παιδιού, θα το φέρνει στο μέτωπο και να τυπώνει το Σταυρό και μετά να πει το σημείο του Σταυρού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είτε κάθεσαι, λέγει, είτε σηκώνεσαι, είτε κοιμάσαι, είτε ξυπνάς, είτε τρώγεις ή πίνεις, όπου και αν μπορεύεσαι να τυπώνεις το σημείο του Σταυρού. Και ο διάβολος λέει, βλέποντας, δεν μπορεί να σε πλησιάσει ούτε άνθρωπος κακός να σου κάνει
οτιδήποτε το οποίο είναι εις βλάβη σου. Και αυτό είναι το μέγα σημείο το οποίο σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και δοξάζει. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Χωρίς τον Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε να κινηθούμε. Χωρίς τον Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι. Χωρίς τον Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε να σηκωθούμε από το τραπέζι μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας. Χωρίς τον Τίμιο Σταυρό δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Θα σταυρώσεις το μαξιλάρι σου στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε χωρίς το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είναι ο Τίμιος Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Είναι ο Τίμιος Σταυρός η χάρις και η δόξα της Εκκλησίας. Είναι ο Τίμιος Σταυρός αυτό το οποίο μας φυλάττει από τον διάβολο. Συντριβήσατε και εξαφανίζεται πάντοτε ο διάβολος με το σημείο του Σταυρού. Είναι αυτό το σημείο το οποίο φρύτη, γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλείων το κρατέωμα. Ο Τίμιος Σταυρός είναι αυτός ο οποίος εδόθηκε στον Μέγα Κωνσταντίνο και έκτοτε το έθνος μας στηρίζεται πάνω στον Τίμιο Σταυρό. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράπευμα. Όπου επισκιάσει η χάρη σου Αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμη, ουφεριγάρ προσμένη. Το φωτί σου ο πεσόνιος φόρος, διό ετούμεν σε τα πυρφόρα αυτού βέλετε καθημών κινούμενα, απόσβεσον η μεσητεία σου, λυτρούμενος ημάπτω από το σκανδάλο αυτού, αξίμνητε Μιχαήλ Αρχάγγελε. Όλα είναι στερεωμένα εις τον Τίμιο Σταυρό και είναι φοβερό να μην μπορούμε να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Δι' αυτό ο διάβολος αντί να φύγει έρχεται. Εάν δεν τυπώσουμε καθαρά το σημείο του Σταυρού, εάν δεν δώσουμε καθαρότητα, ο διάβολος δεν φεύγει. Εάν όμως κάνουμε το σημείο του Σταυρού με καθαρότητα, εάν επικαριστούμε τον Κύριό μας με καθαρότητα, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, τότε δεν είναι, παιδάκια μου, καθαρό αυτό το οποίο πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται ποτέ να μην αναφέρουμε στον Κύριό μας ότι θέλουμε με καθαρότητα και το μυαλό μας πάντοτε να γίνει στον Τίμιο Σταυρό. Και ο Κύριός μας, ο οποίος από ψηλά μας βλέπει, μας ευλογεί, μας σκεπάζει, μας περιφρουρεί και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου, λέγει, μην φύγεις εάν δεν τυπώσεις τον Τίμιο Σταυρόν στο μέτωπο σου. Και αν δεν πεις αποτάσσομαι σε σατανά και τις έργες σου και την πομπή σου και τη λατρεία σου, μην φύγεις από το σπίτι, λέγει. Και όταν τυπώσεις τον Τίμιο Σταυρόν στο μέτωπο σου, ο διάβολος βλέποντας φεύγει, εξαφανίζεται. Οι εχθροί σου δεν μπορούν να σου κάνουν κακό, διότι ο Τίμιος Σταυρός τον οποίον ετύπωσες πρωί-πρωί είναι αυτός ο οποίος θα σε φυλάτει και θα σε σκέπει.
Είναι κρίμα, αδερφοί μου, να φεύγουμε από το σπίτι μας χωρίς τον Τίμιο Σταυρό. Είναι κρίμα μεγάλο και ο διάβολος ευρίσκει ευκαιρία να επιτίθεται. Να μείνουμε πίστοι στις παραδόσεις, να μείνουμε πίστοι στην αγάπη της Εκκλησίας μας, να μείνουμε πίστοι σε εκείνα τα οποία μας δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών. Όσα ακούσατε περ εμού, λέει, ταύτα να τα μεταδίδετε εις πιστούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί και εταίρους διδάξε. Ταύτα παράθουπις της ανθρώπης ή την εσδυνατή έσονται και εταίρους διδάξε. Να διαφυλάττουμε εκείνα τα οποία ονομάζονται παράδοσες της Εκκλησίας μας. Θα θυμιάζουμε στο σπίτι και το πρωί και το βράδυ και θα παρακαλούμε το Θεό να μας ελεήσει. Και όταν θα ετοιμάζεις το φαγητό σου, η νοικοκυρά, τη στιγμή που θα βάλεις το νερό στην κατσαρόλα, θα το βάλεις σταυροειδώς. Τη στιγμή που θα βάλεις το λάδι, θα το βάζεις σταυροειδώς. Τη στιγμή που θα πάρεις το φαγητό έτοιμο, θα το σταυρώσεις και μετά να το βάλεις στο πιάτο. Χωρίς τον Τίμιο Σταυρό δεν θα κάνουμε βήμα, διότι ο διάβολος καραδοκεί να μας βρει χωρίς το όπλο το οποίο είναι η εξαφάνιση του διαβόλου. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ούτε να τον αντικρίσει δεν μπορεί ο διάβολος. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, ο οποίος μας αξιώσαν σήμερα, να εορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να μείνει μαζί μας ο Θεός μας και εις τούτον τον κόσμο και στην επουράνια του Βασιλεία να γίνουμε πληρωνόμενοι.